βόμβες σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου όχι μόνο πήγε να ακούσει τον Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος προκαιρού είχε χαρακτηρίσει το ρεπερτόριό της περιορισμένο, αλλά επιπλέον εμφανίστηκε συνοδευόμενη από μελαχρινό κύριο με χαρακτηριστικό λακάκι στο πηγούνι. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τσίφτης? Τα ενίκο μη ενδύμο θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Γι' αυτό αφήνω στην άκρη τα προσωπικά και περνάω στη βόμβα νούμερο 2. Έλα Νατάσα εδώ, έλα. Θα πούμε ένα σπουδαίο τραγούδι μαζί. Δυνατό χειροκρότημα για την Νατάσα. Ιδιαίτερη τραγουδίστρια, έχει ξεχωρίσει. Μπορεί να πει τα πάντα. Τι κυβίσθηση κοινός κολοτούμπα είναι αυτή, κύριε Μαργαρίτη μου. Λέτε να ψήνετε καμία συνεργασία έκπληξη για τον ερχόμενο χειμώνα? Διώξε με και μη λυπάσαι. Αχ, αυτοί οι showbiz. Τη μία μέρα πέφτουν πρόκες και βγαίνουν μαχαίρια και την επομένη είναι όλα μέλι γάλα, σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Πώς σας φάνηκε ο κύριος Μαργαρίτης? Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Μια την απολαύσατε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχε πει ο κύριος Μαργαρίτης ότι θα ήθελε να πει για κάποιο άλλο είδος τραγούδια αυτή την καλοπροαίρετη κριτική. Θα γίνουν όλα στην ώρα τους, βεβαίως, πάντοτε. Πάντα από άξιους ανθρώπους, πάντοτε. Όλα καλά και όλα ωραία λοιπόν. Ο Γιώργος Μαργαρίτης ως παλιός μάγκας δικαιούται να πει καμιά κουβέντα παραπάνω. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου, που όπως φαίνεται είναι in love, δεν έχει ουδεμία διάθεση να χαλάσει τη ζαχαρένια της.